Και αυτό ο κύριος Παπαδημούλης έχει τον λόγο εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μόλι Σκότ για το σχέδιο γνωμοδότησης που μας παρουσίασε, το οποίο κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια πολύ καλή βάση για συζήτηση και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Έχουμε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ατόμων που αποφασίζει με κόστος, με κίνδυνο, με ρίσκο να παρουσιάσει και να αποκαλύψει ανίποτες αλήθειες και μυστικά και μεθοδεύσεις ισχυρών κέντρων εξουσίας, είτε αυτά είναι οικονομικά είτε αυτά είναι πολιτικά. Οι whistleblowers διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο ήδη στις αποκαλύψεις για τα Lux Leaks, τα Swiss Leaks, τα Panama Papers, που ανέδειξαν ένα μόνο μικρό μέρος από αυτό το σύμπλεγμα, από αυτό το τέρας της οικονομικής και φορολογικής απάτης, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται χωρίς κόστος, μιας και έχουμε ήδη ομά και έντονα δείγματα γραφής από την λυσαλαία και τιμωρητική αντίδραση αυτών των κέντρων οικονομικών και πολιτικών όταν αποκαλύπτονται τα άνομα συμφέροντά τους. Γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη οι whistleblowers να προστατεύονται αποτελεσματικά από τους θεσμούς και τη διοίκηση, καθώς οι θεσμοί και η διοίκηση διατυμπανίζουν ότι ενδιαφέρονται και για τη διαφάνεια και για το κράτος δικαίου. Σε αυτή την προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν γέννη η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να έχουν ένα ρόλο καθοριστικό και έχουν μεγάλη υποχρέωση να το κάνουν πράξη. Στην υπόθεση των Lux Leaks, αντιθέτως μέχρι τώρα, μόνο whistleblowers έχουν καταδικαστεί, όχι εταιρείες. Και αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί και να επαναληφθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει ήδη τον Φεβρουάριο του 2017, πριν λίγους μήνες, ένα ψήφισμα του συναδέλφου Dennis De Jong για τους whistleblowers. Εκεί αναφέρονται συγκεκριμένα η έλλειψη προστασίας των καταγγελτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ψήφισμα καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2017, αλλά και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ανάλογες αυστηρές νομοθεσίες. Όπως μας είπε η εισηγήτρια, μόνο 6 το έχουν πράξει μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος ευρωπαϊκός θεσμός, ο συνήγορος του πολίτη, από το 2014 έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα που έδωσε και το έναυσμα για την ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών στο ζήτημα αυτό. Τόσο η Όλαφ όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν σχετικές ετήσιες αναφορές. Επομένως, υπάρχει ήδη μια προεργασία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχτούμε και να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οριζόντια και πλήρη προστασία των whistleblowers που δέχονται και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και φυσική και ψυχολογική βία, καθώς και μεθοδευμένες προσπάθειες για την επαγγελματική τους απομόνωση και την οικονομική τους καταστροφή. Θέλω να τονίσω ότι το θέμα της αποκάλυψης των σκανδάλων φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής από τους whistleblowers δεν είναι μόνο θέμα καταπολέμησης των φαινομένων αυτών και των δικτύων διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και των κέντρων εξουσίας που τα υποθάλπτει, αλλά επίσης καταδεικνύει και τα προβλήματα που δημιουργεί σε μια υγιή οικονομική ανάπτυξη και σε μια ανταγωνιστικότητα έντιμη, καθώς παραβιάζει τους αγώνες του ανταγωνισμού, αφήνοντας με την έκταση της φοροδιαφυγής που προκαλεί τους απλούς πολίτες να πληρώνουν με υπερφορολόγηση, περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικού κράτους τα παράνομα και γκρίζα κέρδη των ισχυρών. Γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα ζητά από όλες τις πολιτικές ομάδες να στηρίξουν τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και τη δουλειά της συναδέλφου Μόλι Σκότ κάτω, για να έχουμε μια κατεύθυνση με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση ενδυνάμωσης του προστατευτικού πλαισίου για τους καταγγέλτες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε και τις τροπολογίες εκ μέρους πολιτικής μας ομάδας πριν από την προθεσμία της 29ης Ιουνίου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Thank you.